Χαιρετίζουμε τη σημερινή 24ωρη απεργία που ξεκίνησαν καθολικά τα μεσάνυχτα οι εργαζόμενοι στις προβλήτες 2 και 3 της Κόσκο. Μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, διεκδικώντας συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις σε όλες τις ειδικότητες, από το κινέζικο μονοπόλιο που καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ στα κέρδη του, από το ξεζούμισμα των εργαζομένων. Είμαστε μαζί τους. Και τώρα στο νομοσχέδιο, που ουσιαστικά αποτελεί συσκευασία δύο νομοσχεδίων, που τα ενώνει η ίδια αντιλαϊκή, αντεργατική, αντιδραστική, πολιτική κλωστή. Το ένα του Υπουργείου Ναυτιλίας και άλλο του τουρισμού. Και μερικές διαφορετικές τροπολογίες που αποτελούν ένα μίνι νομοσχέδιο. Το αντεργατικό νομοσχέδιο του ναυτιλίας έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας των πλειοκτητών, των εφοπλιστών, των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και ιδιωτικά, πλοία αναψυχής, τα τουριστικά ημερόπλοια, την κρουαζιέρα και στα λιμάνια της χώρας. Πάντα σε βάρος των ναυτεργατικών και της ναυσιπλοείας. Βασικό του στοιχείο η επέκταση εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάργησης του καμποτάζ και στον κλάδο των πλοίων αναψυχής, σαν συνέχεια των αντεργατικών νόμων που προηγήθηκαν από κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιέχει? Πρώτον, για πρώτη φορά γίνεται διαχωρισμός εργαζομένων σε λοιπό προσωπικό που συμμετέχει στην τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος και στο βοηθητικό προσωπικό που δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος εκτός του πλοιάρχου. Αυτός ο διαχωρισμός σημαίνει ότι μάγειροι, θαλαμιπόλοι και άλλες ειδικότητες χάνουν τα δικαιώματά τους και σε αυτό το χτύπημα έχετε τη στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, επαγγελματικά σκάφη με σημαίες τρίτων χωρών θα μπορούν να αναπτύσσουν ναυλώσεις στην ελληνική επικράτεια. Επεκτείνεται η κατάργηση του καμποτάζ και στα πλοία αναψυχής. Σηματοδοτώντας την αλλαγή σημαίας, τη διαγραφή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής από το ελληνικό νεολόγιο και την ένταξή του στα νεολόγια των σημαίων ευκαιρίας, αφού θα απολαμβάνουν πιο ευνοϊκούς όρους εποπτείας, τελέχωσης, λειτουργίας, για να παραμείνουν ανταγωνιστικά. Έτσι απειλούνται θέσεις εργασίας ναυτικών, με μαζική αντικατάσταση πληρωμάτων με φτηνότερο εργατικό δυναμικό και σε αυτή την κατηγορία πλοίων που δεν είχε περάσει μέχρι τώρα, προκειμένου να αυξηθούν παραπέρα τα κέρδη του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα θα προωθούνται offshore εταιρείες στο ελληνικό yachting, αφού θα επιτρέπονται και εμπορικές συναλλαγές για μίσθωση σκαφών αναψυχής με εταιρείες που ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί. Τρίτον, ποδοπατάτε το δικαίωμα στην εργασία των ναυτεργατών, αφού εξαιρείται την υποχρέωση τήρηση οργανικής θέσης σε μια σειρά περιπτώσεων. Παραδείγματος χάρη, επαγγελματικά πλοία αναψυχής μέχρι 24 μέτρα, που μεταφέρουν μέχρι 12 επιβάτες, δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος. Όσο αφορά επαγγελματικά πλοία αναψυχής πάνω από 24 μέτρα, που μεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες, η οργανική σύνθεση πληρώματος καθορίζεται με απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας. Αυτά επιθυμούν οι εφοπλιστές και αυτόματα τα ικανοποιείτε. Είναι διαταγές και για σας και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Τέταρτον, προκλητικές φοροαπαλλαγές για πλειοκτήτες και εφοπλιστές, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρηση υπέρ του δημοσίου. Φορολιστή έχετε μόνο για μισθωτούς, συνταξιούχους και αυταπασχολούμενους. Τους αρπάζετε από άμεσους και έμεσους φόρους το 95% για να τα δώσετε μέσα από αναπτυξιακούς και άλλους νόμους στους επιχειρηματικούς μεγαλοκαρχαρίες. Αυτή είναι η ταξική πολιτική σας, που τώρα με τον πόλεμο της ακρίβειας φαίνεται πιο καθαρά η αναγκαιότητα της ανατροπής της. Πέμπτον, ποινικές κυρώσεις φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών υφίσταται όχι ο εφοπλιστής όταν στο πλοίο του διαπιστωθούν παρατυπίες, ότι νοθεύει ή αποδέχεται πλαστά εικονικά ή ανακριβεί ναυλοσύμφωνα ή συντάσσει προς υπογράφη, αποδέχεται ή καταχωρίζει ηλεκτρονικά πλαστές εικονικές ή ανακριβείς καταστάσεις επιβενόντων, αλλά τις ποινές θα τις υποστεί ο πλοίαρχος. Έτσι απαλλάσσεται ο εφοπλιστής από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη για τέτοιες παραβάσεις. Μεταφέρονται στο εξυλαστήριο θύμα, πλοίαρχο ή κυβερνήτη. Απαράδεκτο. Τελικά, νέα προνόμια και φορολογικές απαλλαγές για τους εφοπλιστές, που σήμερα και στα εισιτήρια στα πλοία έχουν πάρει φωτιά, και απ' την άλλη σαρωτικές αλλαγές στους όρους αμοιβής, κοινωνικής ασφάλισης, συνθήκες εργασίας, αφού νομιμοποιείται χιλιάδες σκάφη χωρίς οργανικές συνθέσεις, ενισχύοντας την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Έτσι θέτεται σε αυξημένους κινδύνους επιβάτες, ναυτεργάτες, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος στη θάλασσα. Και όλα για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι επιπτώσεις θα εκφραστούν με αύξηση ανεργίας, διόγκωση των ελλημάτων του ΝΑΤΕΦΚΑ, με τραγικές συνέπειες στην κοινωνικο-ασφαλιστική προστασία για τους ναυτεργάτες, εργαζόμενους και συνταξιούχους. Και με την ευκαιρία, η απογραφή του 2020 των ναυτεργατών, τι απέγινε, θα την ανακοινώσετε, κύριε Υπουργέ? Μπορεί η κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι βελτιώνει το σύνολο της νομοθεσίας, ανοίγοντας την αγορά και σε σκάφη άλλων των 35 μέτρων. Μισή αλήθεια. Προχωράτε πολύ γρήγορα αυτά που είχατε προγραμματίσει, αφού οι εξελίξεις με τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας έχουν δημιουργηθεί μεγάλες αλλαγές με την τουριστική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και κυρίως σε Τουρκία και Αιγαίο. Μεγάλες εταιρείες του κλάδου αποχώρησαν από Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα και εσείς ανοίγετε τις αγκάλες σας και υποκλίνεστε στις απαιτήσεις και ανάγκες τους. Εξάλλου, με την Ένωση Εφοπλιστών συναντιέστε και εσείς και ο Πρωθυπουργός για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις τους, όχι όμως με τους ναυτεργάτες που μαστίζονται από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, όπως και τα άλλα λαϊκά στρώματα με μισθούς πείνας, και όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 9%. Επίσης, πίσω από το ψευτοδίλημμα που θέσατε, τα απόβλητα των πλοίων να χύνονται στη θάλασσα ή να δοθεί σε συγκεκριμένο μονοπόλιο, πάτε να κρύψετε τη γνωστή παρανομία στον ΟΛΠ για τα περιβόητα χρυσοφόρα απόβλητα πλοίων, κόντρα ακόμα και στον ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι θειασότες των ευρωπαϊκών κανονισμών περί ελεύθερου ανταγωνισμού παθαίνουν αφωνία όταν πρέπει να εξυπηρετήσουν εγκατεστημένα παραδοσιακά μονοπόλια. Εξάλλου, πρόσφατη είναι η σύμβαση της Εταιρείας Αντιπολούσιων, τώρα το Φλεβάρι του 2022, και αφορά νέα μακροχρόνια σύμβαση της ριζόμενης σε φωτογραφικό διαγωνισμό του 2017. Αλλά και η ανανέωση των συμβάσεων αφορούν πιθανώς και άλλα λιμάνια της χώρας, που στα περισσότερα είναι πάλι η ίδια εταιρεία. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση ναυτικών και ναυτικής εργασίας, ουσιαστικά επιδοτούνται οι εφοπλιστές για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών των σπουδαστών και τώρα επεκτείνεται και στο δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι. Δηλαδή, οι εφοπλιστές απολαμβάνουν τσάμπα εργατικά χέρια στην υπηρεσία τους. Η επιδότηση μεικτά 880 ευρώ, καθαρά 650, καθιερώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ με υπουργική απόφαση, δηλαδή επιδότηση πρακτικής εξάσκησης πρωτοετών σπουδαστών, και μάλιστα πριν γίνει αυτό, πριν 5 χρόνια, οι εφοπλιστές πλήρωναν κανονικό μισθό, περίπου 2.500 ευρώ στους σπουδαστές. Δηλαδή, όχι μόνο επιδότησε τον εφοπλιστή, αλλά με αυτόν τον τρόπο μείωσε δραστικά την αμοιβή τους. Σήμερα συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία και παριστάνει ότι έχει φιλεργατική πολιτική, επιδοτώντας και τη δεύτερη χρονιά. Κανονικά οι σπουδαστές πρέπει να πληρώνονται αποκλειστικά από τους εφοπλιστές και όχι να επιδοτούνται οι εφοπλιστές από το ΕΣΠΑ. Και με την ευκαιρία, η μελέτη του Ευγενιδίου για την ναυτική εκπαίδευση θα τη δημοσιοποιήσετε? Στα άρθρα για το λιμενικό σώμα, για τις μεταθέσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είχε πρόσφατα κάνει επίκαιρη ερώτηση, γιατί είναι σοβαρά τα προβλήματα των λιμενικών, έχουν επίδραση στη ζωή και την υπηρεσία τους και αναδεικνύεται ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι αδιέξοδο. Όμως το επιδεινώνεται, αφού ο Υπουργός θα αποφασίζει για το πώς, πότε, πόσες και ποιες μεταθέσεις θα γίνουν και όχι ο αρχηγός του λιμενικού. Για τη γονική άδεια και άδεια πατρότητας είναι σε θετική κατεύθυνση, θα τα ψηφίσουμε, όμως να εφαρμοστούν άμεσα, χωρίς χρονική καθυστέρηση, αφού ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους. Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού και ειδικά για τα τουριστικά λιμάνια, με αυτά, με τα 12 άρθρα και τις 27 υπουργικές αποφάσεις, διάτρητα δηλαδή από τις υπουργικές αποφάσεις. Είναι προκλητικό σκάνδαλο. Πολλά άρθρα είναι φωτογραφικά, εξυπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα ομίλων, περιγράφονται με δυσνόητο τρόπο, δηλαδή τροποποιείται η υποπερίπτωση της τάδε περίπτωσης, της τάδε παραγράφου, του τάδε άρθρου, του τάδε νόμου. Κοροϊδία, για να μην καταλάβει κανείς το μέγεθος του σκανδάλου. Εμπορευματοποιείται και τσιμεντοποιείται τα τουριστικά λιμάνια προκλητικά, υιοθετώντας ό,τι παρανομίες, παρατυπίες έχουν γίνει, αλλάζοντας τη χρήση γη, αυξάνοντας το συντελεστή δόμησης και βέβαια φτιάχνεται μια γνωμοδοτική επιτροπή τουριστικών πλοίων, που η σύνθεσή της είναι ένα κυβερνητικό όργανο. Όλα αυτά για να πάρει ο ιδιώτης έτοιμα τα τουριστικά λιμάνια και τις μαρίνες, να μην χρειάζεται τίποτε παρά μόνο να κερδοφορεί. Αναφέρεστε σε συγκεκριμένα τουριστικά λιμάνια που έχουν ιδιαίτερη αναφορά για εγκατάσταση καζίνο, φωτογραφίζοντας και το ελληνικό που όλοι μαζί το ψηφίσατε να ιδιωτικοποιηθεί. Τροποποιείται τη χωροθέτηση ως προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσης γης και όλα αυτά με απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Πολιτισμού. Μάλιστα πάλι με υπουργική απόφαση η χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων μπορεί να τροποποιείται από τους Υπουργούς Τουρισμού και Περιβάλλοντος με κριτήριο το ύψος της επένδυσης, τη διάρκεια, την οικονομική αποδοτικότητα, τα αντισταθμιστικά ωφέλη και άλλα. Πουθενά τις λαϊκές ανάγκες. Ό,τι θέλουν και απαιτούν οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, δεν θα δούμε ποτέ τι αποφασίστηκε στις υπουργικές αποφάσεις, θα το διαβάσουμε όμως σαν τετελεσμένο γεγονός. Τα ίδια κάνετε και για τους ελεύθερους χώρους, αρπάζοντας εκτάσεις που ανήκουν στους πολλούς για ψυχαγωγία, άθληση, περίπατο, ξεκούραση και όμως τα δίνετε για να τα εκμεταλλευτούν, να κερδοφορήσει μια χούφτα επιχειρηματικών ομίλων. Είναι ντροπή. Πάρτι κάνει το κεφάλαιο στην πλάτη των ελεύθερων χώρων, χωρίς καμιά γνώμη ούτε καν από την τοπική διοίκηση. Με προεδρικά διατάγματα, μετά από αποφάσεις και προτάσεις των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, θα χτίζονται στη χερσαία ζώνη του λιμένα τράπεζες, κτίρια, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, πολιτιστικά κέντρα, πρατήρια καυσίμων, γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης, δηλαδή πάρκινγκ και ό,τι άλλο αφήνει κέρδος στους καπιταλιστές. Και ξέρουμε καλά ότι το φιλέτο είναι το χερσαίο κομμάτι. Τα σχέδια είναι έτοιμα στη Μαρίνα του Ελληνικού με το καζίνο στον Αιγιαλό, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης με τον Αστέρα, στη Μαρίνα Λίμου και ούτε καθεξής. Είναι φωσφανάρι ότι τα περισσότερα άρθρα γράφτηκαν από τους συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους, από αυτούς που δώσατε τσάμπα την παραλιακή ζώνη της Αττικής και ειδικά το ελληνικό, και τώρα μας φέρατε ένα μίνι νομοσχέδιο μέσα σε ένα άλλο του ναυτιλίας, χωρίς καμία συζήτηση, με φορείς για να ψηφιστεί στη Βουλή τη Μεγάλη Τρίτη. Υποκρισία, και ξέρετε σήμερα Μεγάλη Τρίτη, εκτός από το τροπάριο της Κασιανής, είναι μέρα καταγγελίας του Χριστού ενάντια σε γραμματείς και φαρσαίους. Έχετε την πλειοψηφία, αλλά έχετε και βαρύτατες ευθύνες για αυτό που κάνετε. Ειδικά το άρθρο 89 είναι σκάνδαλο από μόνο του. Υπάρχουν φωτογραφικές διατάξεις στους χωροθετημένους τουριστικούς λιμένους που λειτουργούν από 1/1/22, όπου νομιμοποιείται η υπέρβαση της χωροθέτησης ή χωρίς άδεια έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης με απόφαση του Υπουργού. Και αφού γίνουν οι χωροθετήσεις, με απόφαση Υπουργού πάλι γίνεται και παραχώρηση σε ομίλους. Με αποφάσεις πάλι του Υπουργού παρατείνεται η διάρκεια παραχώρησης του τουριστικού λιμένα. Με απόφαση Υπουργού προσδιορίζεται το ποσό παραχώρησης, χρήσης και εκμετάλλευσης των τουριστικών λιμανιών για μια σειρά άλλα ζητήματα σημαντικότατα. Όχι μόνο καταψηφίζουμε, αλλά σας ζητάμε να το αποσύρατε ίστα τη στιγμή, γιατί τελικά εντάσσεται στον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό το παραλιακό μέτωπο, ό,τι εξυπηρετεί την κερδοφορία των ομίλων και καμιά σχέση δεν έχει με τις ανάγκες του λαού κάθε περιοχής για αναψυχή, ξεκούραση και άλλα. Το καταψηφίζουμε και τα περισσότερα άρθρα, γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν είναι ουδέτερη, είναι άδικη για το λαό και γι' αυτό δεν συναντιέται με τις λαϊκές ανάγκες και προτεραιότητες. Τα λιμάνια και οι υποδομές της χώρας μπορούν να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και ευημερίας για τους εργάτες και τις λαϊκές οικογένειες, μόνο όταν περάσουν στα χέρια του λαού και γίνουν κοινωνική περιουσία. Μόνο όταν η εργατική τάξη πάρει την εξουσία στα χέρια της και θέσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών. Σε αυτή την κατεύθυνση οι θαλάσσιες μεταφορές θα σχεδιάζονται με κριτήριο τη διασυνδεδεμένη και συμπληρωματική λειτουργία τους με τις οδικές, αεροπορικές και όλων των μορφών μαζικές μεταφορές, με στόχο τη γρήγορη, ασφαλή και φτηνή μετακίνηση εργαζομένων και προϊόντων. Ταυτόχρονα θα αξιοποιείται ο χερσαίος και θαλάσσιος τουρισμός για ξεκούραση και άθληση του λαού. Αυτή είναι η πραγματική φιλολαϊκή πολιτική. Τελειώνω. Καταθέσαμε μία τροπολογία για κατάργηση της υποχρεότητας διετούς παραμονής των νεοδιορίστων εκπαιδευτικών στον τόπο διορισμού και ζητάμε την ψήφισή της και από τους άλλους συναδέλφους.